Καλησπέρα, καλησπέρα. Η αίσθησή μου είναι ότι ο κύριος Τσακαλώτος δεν βλέπει καθόλου θετικά μία τέτοια προοπτική. Νομίζω ότι ενδεχομένως για πολιτικούς λόγους, εάν ισχύει ότι πράγματι βρίσκεται σε καλάθι υποψηφίων, θα έχει πολλούς λόγους στο δούνου του να προωθήσει μία σχετική υποψηφιότητα, ενδεχομένως αν θέλει να κάνει ένα rebranding, ένα επαναπακετάρισμα του προφίλ του, αλλά δεν νομίζω ότι έχει καμία ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, διότι αυτό θα εξέθεται και τον ίδιο αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνουμε. Ναι. Στο μεταξύ, φαντάζομαι ότι τι ωραία που θα περνάγανε, Νίκη, με τον Τσακαλώτο τα διάφορα γεράκια της παγκόσμιας οικονομίας, τα οποία έχουν και κάποιες συνταγές που είναι copy-paste. Εγώ θα ήθελα πάντως να φτάσει μια πρόταση πιο επίσημη, να δω πώς θα απαντήσει ο Τσακαλώτος. Να δούμε πώς θα απαντήσει και αν θα υπάρξει και κάποιο σχόλιο πιο επίσημο από τον ίδιο, ακόμη και αν δεν μπει σε τελική τροχιά η σχετική υποψηφιότητα. Διότι γνωρίζουμε ότι απλώς τώρα υπάρχουν κάποιοι μνηστήρες και γίνεται μια απλώς ατάκτως ερημένη ρήψη ονομάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ στα γραφεία της Δημάρ, με οικοδεσπότη τον Θανάση Θεοχαρόπουλο, συνεδριάζει από τις 12.30 το μεσημέρι το συντονιστικό της οργανωτικής της Προοδευτικής Συμμαχίας, με συγχωρείτε, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα και παρουσία του Πάνου Σκουρλέτη, και με τη συμμετοχή από την πλευρά των προοδευτικών συμμάχων, της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου, Γιάννη Ραγκούση, Λούκας Κατσέλη, Νικουμπίστη, ο δημοσιογράφος ο κ. Παναγιώτου, νομίζω δεν ξεχνώ κανέναν. Θα δούμε τι θα προκύψει. Όπως καταλαβαίνετε, οργανωτικά ζητήματα. Σημειολογία και καταλαβαίνουμε, Νίκη. Ναι, μόνο εγώ να θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά που έγινε εκεί στην Αγίου Κωνσταντίνου διευρυμένη σύσκεψη, είχε κατέβει μισή Χαριλάου Τρικούπη. Και εγώ αυτό καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια. Αγίου Κωνσταντίνου τώρα με Πειραιώς δίπλα-δίπλα. Είναι Κουμουρδούρα Αγίου Κωνσταντίνου, δεν έχει καμιά διαφορά. Ναι. Έτσι. Καμία. Αλλά παίζει ρόλο η σημειολογία. Δεν είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε στη Δημάρ. Είμαστε στη Δημάρ και να δούμε. Και μάλιστα με οικοδεσπότη τον κύριο Θεοχαρόπουλο, ο οποίος δεν κατάφερε να εκλεγεί. Έχει και τη σημασία του κι αυτό. Πώς το γράψε ο Χριστιανόπουλος, Νίκη? Άρε Αθανάσια, γιατί το κόψες το Α και έχασες την Αθανασία, κάπως έτσι. Αλλά μένει να φανεί αν θα του δοθεί κάποιο πόστο που δεν απαιτεί την κοινοβουλευτική του συμμετοχή. Όλα θα πάρουν το δρόμο τους και θα δοθούν οι απαντήσεις σε πολύ λίγες ημέρες. Όταν υπάρχει διάθεση, όλα γίνονται. Νίκη Ζορμπά, ευχαριστούμε πολύ.